Από του σοβαροφανεί, από του σοβαροφανεί στην ιστορία. Ένα χρόνο έρχομαι εδώ για να του το πω. Περίμενα να μπει η άνοιξη. Εγώ. Να σα πω, είδατε ότι δεν χρειάζεται πάντα να σηκώνετε ένα 75 δηλαδή και το 1,60. Όταν από μέσα έχει αυτό το ταλέντο. Πάντω, εγώ χωρί να θέλω να σα προσβάλλω, κύριε Παγκράτη, μετά είναι η σειρά σα. Έτσι πάμε. Δεν προσβάλλω εγώ. Να έρθουμε όμω σε ένα άλλο κορίτσι. Καλοκαιρινό κορίτσι. Καλοκαιρινό. Δηλαδή. Τέλος Ιουνίου γεννήθηκα. Γεννήθηκε κανένας μεγάλος έρωτας στη ζωή σας καλοκαίρι? Όχι. Πολύ μικρή, ήμουνα 13 χρόνων εγώ και αυτός 35. Αλλά ήταν μόνο από τη δικιά μου μεριά ο έρωτας. 13 είναι εσείς, αυτός 35. 35 αυτός, βέβαια. Και χολοσκάγατε και... Εγώ, ναι, εν τω μεταξύ... Πού ήτανε? Ήταν στην εξοχή. Σε ποιο μέρος? Ας μην πούμε καλύτερα. Ας μην πούμε γιατί μπορεί να ακούει. Λέω. Όχι. Και βέβαια μιλάω με την κυρία Κάκια Χαρίτου, τραγουδίστρια κι εσείς. Ναι, ναι. Και μου μιλάτε στον πληθυντικό. Μέχρι να γνωριστούμε καλύτερα. Δεν μπορώ, πληγώνομαι. Να εξοικειωθούμε. Δεν είναι άσχημο ένα κορίτσι καλοκαίρι να δουλεύει, ένα νέο κορίτσι να δουλεύει. Και να μην γεύεται τις χαρές της ζωής. Σίγουρα. Σίγουρα είναι άσχημο. Όταν όμως σου αρέσει αυτό που κάνεις. Δεν κουράζεσαι καταρχήν. Βέβαια, είσαι στην εταιρεία γιατί ξέρω. Και κάποιες. Ξέρω άλλα κορίτσια που και τις 4 εποχές του χρόνου δεν δουλεύουν και μιλάμε για την ενεργεία. Ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό. Μην ξεχνιόμαστε. Εμείς προσπαθούμε να χαρούμε, να γευτούμε τις χαρές της ζωής, αλλά σίγουρα κάποια κορίτσια που μας βλέπουν να το σπίτι λένε ας είχαμε την τύχη τους και ας δουλεύαμε και καλοκαίρι και ας μην ερωτευόμαστε. Τα βρίσκαμε χρόνο εμείς. Άλλωστε, όπως λένε, μια γυναίκα σε ένα μπουκάλι να κλείσει. Θα δουλεύει. Μύρι γεννή και θάλασσα. Ο άντρες Γιώργο μου, πού τον κλείνουνε για να κάτσει ήσυχος? Πάς στο τσούκαλι. Έχεις το μυαλό σου ήσυχο. Την έδεσα από τσούκαλι. Δεν έχεις έδεσα μετά να μας ρίξεις. Την έδεσα, δεν ξέρω. Ακούστε, όνομα κοριτσιού, υπέροχο, Φούλμαν, Μοντάνου. Τι είναι αυτό, τι όνομα είναι αυτό, για εξηγήστε. Αυτό ήταν ο πατέρας μου, όταν ήμουν μικρή, το Φούλμαν. Δεν έχει ρίζα, δεν έχει τιμολογική ελληνική προέλευση. Του ήρθε και το έβγαλε. Καλοκαίρι το έβγαλε. Καλοκαίρι και ερωτικό όνομα. Καλοκαίρι. Για σκέφτομαι να κάνει ερωτική εξομολόγηση και να δει Φούλμαν, σε αγαπώ. Πάντω είναι σίγουρο ότι το μαθαίνει αμέσω. Οπότε. Έχει όλα τα φόντα να θεωρηθεί ερωτεύσιμο. Βέβαια κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή, αλλά να πει είμαι ερωτευμένο με τη Μαρία. Κινδυνεύει από το Τσούκαλι. Ποια Μαρία τώρα. Το κύριο Τσούκαλι κινδυνεύει. Το άμα του πούνε Φούλμαν, δεν ξέρει. Καλοκαιρινό τύπο. Ο πατέρα μου. Εσεί. Πολύ και μόνο. Πολύ και μόνο. Υπάρχουν έρωτε καλοκαιρινοί που να σα έχουν μείνει αξιότιμοι. Μόνο καλοκαιρινοί. Τον δεν πρώτο έχω. Έρωτα τον καλοκαιρινό, τον έχετε ξαναδεί τώρα? Εννοείται από κοντά. Ναι. Ναι. Πώς νιώσετε να τον ξαναδείτε μετά από τόσο καιρό? Τώρα κοντά κάτι? Όχι, δεν τον έχω δει, αλλά έχω τη δυνατότητα να τον βλέπω έτσι, που και που... Στην τηλεόραση. Πολύ σωστά το είπε ο κύριος. Ήμουν σε λεωφορείο και ήταν ο καλοκαιρινός έρωτας ο δικός μου. Ήταν εκείνη με το παιδί της τώρα πια. Και το παιδάκι καθόταν στο κάτισμα και γυρίζει και του λέει: δεν σου έχω πει να βλέπει μεγαλύτερο να σηκώσει αν είσαι. Να χάσω από εκεί πέρα. Τι να κάνω. Έχω την εντύπωση, κύριε Παπαδάκη, ότι οι έρωτες, οι δικοί μου τουλάχιστον, σε ό,τι με αφορά, δεν τελειώνουν όταν χωρίζουμε με τους ανθρώπους. Μένει πάντα κάτι μέσα που είναι όμορφο και το κρατάω όμορφο. Γι' αυτό και αν πρέπει να χωρίσω, χωρίζω. Όταν πρέπει για άλλωστε, να. Αν κοιτάγατε πέρα και γελάγατε, ότι κάτι συνέβαινε. Για του πρώτου μα παιδικού έρωτε, είχα ρωτήσει στον νηπιαγωγείο κάποιον, το λέγανε Άγγελο. Λοιπόν, ήταν ο πρώτο μου έρωτα. Από τότε βεβαίω δεν τον ξαναείδα τον Άγγελο μέχρι τώρα. Έχω έναν ηλεκτρολόγο στη γειτονιά, τον λένε Άγγελο. Το μόνο που μου έχει μείνει όμω από το παιδάκι εκείνο ήταν κάτι ξανθέ μπούκλε. Οπότε έρχεται λοιπόν ο Άγγελο τώρα, ο οποίο είναι καραφλό και χοντρό, τον κοιτάω και λέω. Δεν είσαι συγκρίσιμο. Κάτσε για νιάκια. Θα τον κοιτάω και λέω. Λε να είναι αυτό με τι μπούκλε. Το Άγγελο. Εγώ κύριε Παπαδάκη, εγώ κάτι που σχετικό με αυτό που είπατε προηγουμένω. Με εσάς που σας συνέβη στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Θα σας μιλήσω στο πληθυντικό τώρα γιατί όπως πρέπει θέλετε. Να υπάρχει και κάποιο σεβασμό πια. Έχω μάθει να σέβομαι τις ηλικίες. Λοιπόν, έτσι ακριβώς συναντήθηκα με ένα παλιό μου έρωτα σε μια κλινική. Και αυτή ήταν με ένα παιδάκι, μια μεγάλη κυρία φαινόταν, ενώ ήταν μικρότερη από μένα, όταν τουλάχιστον είχαμε τον δεσμό. Πόσα χρόνια λέμε τώρα ο δεσμός? Ο δεσμός αυτός ήταν το 1900 και συνέχεια... Μετά από χρόνια συναντηθήκαμε. Σμηνίτης ήμουνα, Σμηνίτης όταν είχα. Και συναντηθήκαμε και είχε το παιδάκι της μαζί.
Και γυρνάει αυτός, με κοίταζε καλά καλά ο πιτσιρικάς, με κοίταζε και εκείνη καλά καλά. Δεν τη θυμόμουν όμως. Σας έκανε. Όχι, όχι, όχι. Παλιό χαρακτήρα. Δεν μου μοιάζει. Έπαιξε το τσούκαλι πατσέλι και την έκανε. Δεν μου μοιάζει. Αυτό ειδικά δεν μου μοιάζει. Αυτό ειδικά δεν μου μοιάζει. Λοιπόν, και εκείνη στιγμή γυρνάει το παιδάκι, με κοιτάζει καλά καλά, γυρνάει στην μαμά του. Μπαμπά. Καλέ μαμά. Ο γιος του κυρίου Βαγιατζή δεν είναι αυτός. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, αν θέλετε, κάτι θα μου πει ο κύριος Παπαναστασίου. Ναι. Τόσο πολύ. Θέλει να κάνει τσίσα του διαφημίσεις. Εμείς όλησαμε το ζήτημα, είμαστε ερωτευμένοι με τη ζωή. Η ζωή έχει τη ζωή, ή τη Μαρία ή την Ασπασία, με τη ζωή γενικώς. Με λίγα ή πολλά θα τα καταφέρουμε. Θα αγαπήσουμε και θα αγαπηθούμε αυτό το καλοκαίρι. Θα αγαπήσουμε και θα αγαπηθούμε από πρόσωπα ή με πρόσωπα που ήδη αγαπάμε αρκετά χρόνια. Ή όσοι δεν έχουμε βρει, μαντάμε εσείς, ξέρετε τώρα, καινούρια. Εμείς σας ευχόμαστε να χαρείτε την πιο γλυκιά γεύση της ζωής που είναι ο έρωτας. Έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από τον έρωτα. Καταρχήν για μένα ο έρωτας είναι δημιουργία. Είναι ανάταση. Πώς τον φωνάζεις πρόχειρα καθημερινά, πώς τον φωνάζεις τον έρωτα? Τον έρωτα. Κατερίνα. Κατερίνα. Μα να σου πω και κάτι. Όλους μας βέβαια, αυτό ισχύει για όλους μας, ότι εμένα με βοηθάει πάρα πολύ στη δουλειά μου. Όταν ποια δουλειά? Αυτή που κάνω, που είμαι ηθοποιός τέλος πάντων. Πού είσαι ηθοποιός και που παίζεις? Ηθοποιός και που παίζεις. Απ' να τα κάνουμε όλα τώρα όλα. Ναι, ο καθένας θα πήγε κι εγώ. Θα κάνουμε διαφήμιση τώρα. Ναι, για τελειώνουμε. Δεν επιτρέπεται. Όχι, όχι, πες. Επιτρέπεται. Καλή τύχη για αύριο, πρεμιέρα, πες. Που έχω πρεμιέρα αύριο. Πρεμιέρα. Εδώ μας ζόρι, του τα παίρνουμε. Στο Μετροπόλιταν. Στο Μετροπόλιταν που παίζετε. Παίζω στο Μετροπόλιταν και λέγεται το έργο «Η γοητεία της εξουσίας». Και το Δεσποινάκι θα το δούμε. Η γοητεία. Το βλέπουμε, το βλέπουμε. Είμαστε ένα ολόκληρο καλοκαίρι στο Μπιομπιό. Θα έρθω. Καλημέρα, ζωή του Νίκου Φόσκολου. Εσύ πες την διεύθυνση του γραφείου σου, Πανεπιστημίου 58. Όλοι χαρά. Εγώ τώρα κάθομαι. Εγώ κάνω συναυλίες με τον Αλκαίο. Εγώ ετοιμάζω μια εκπομπή, μωρό μου, ετοιμάζω μια εκπομπή σε ένα κανάλι που θα τη δείτε το χειμώνα. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει. Σε καινούριο κανάλι. Εγώ παρουσιάζω μια εκπομπή στο New Channel, πας παντού. Καλημέρα, ζωή του Νίκου. Εγώ σε συναυλίες με τον Ματουθέα του Γιαννούλη. Συνεδρίες για τις ανάγκες της ψυχής. Εσείς κύριε Παπαδάκη, σε ποιο κανάλι είστε? Εγώ προς τον παρόν. Εγώ με την Τίνα, τον Φίβο και τον Κωνσταντή στην Κάρπαθο. Πες μας μια παροιμία. Ό,τι ξύλο και να δω. Αγαπήσαμε, παιδιά παροιμία. Μάτια που δεν βλέπονται, γρήγορα λησμονιούνται. Και εμείς αγαπήσαμε. Μα έτσι δεν κάναμε. Ναι. Και εμείς που χωρίσαμε δεν πεθάναμε. Αυτό είναι τραγούδι και ακούγεται πρώτη φορά στην τηλεόραση. Και χτες που ήταν σε εκπομπή το ίδιο είπε. Και προχτές που ήταν σε εκπομπή το ίδιο είπε. Πάντως τα τραγούδια είναι καινούργια και θα γίνουν επιτυχία. Εύχομαι να φτάσετε τα χρόνια μου, μικρά παιδιά που μας παρακολουθείτε, και να τραγουδάτε πάντα Γιάννη Βογιατζή. Κλείνουμε. Γεια σας, να είστε καλά και ευτυχισμένοι. Γεια. Έχει τελειώσει μια αγάπη και νομίζεις πως τελειώνει κι η δικιά σου η ζωή. Μην απελπίζεσαι και κάτω μην το βάζεις, βρες κάτι άλλο και ξεκίνα απ' την αρχή. Και εμείς αγαπήσαμε, μα έτσι δεν κάναμε. Και εμείς που χωρίσαμε, δεν πεθάναμε. Και εμείς αγαπήσαμε, μα έτσι δεν κάναμε. Και εμείς που χωρίσαμε, δεν πεθάναμε.